Είναι Κυριακή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάλλον 25 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής, βρισκόμαστε στο Πεντελικό παρέα με την Νίκη Μπακογιάννη. Ελπίζω να περνάνε τι καλά. Τι μήνυμα πήρες? Τι μήνυμα πήρα? Μην το πεις, άμα δεν θέλεις. Από κάποια κυρία για ένα περιοδικό είναι. Βρήκαν την ευκαιρία που είσαι λοιπόν ζωντανή στον αέρα για να σε προσεγγίσουν. Για να δώσει συνέντευξη. Φοβερό. Φοβερό. Γιατί σου λέει, ήταν καμιά πρόταση γάμου, αλλά τελικά τυχήσαμε. Όχι, να το άκουσα. Άκη, αυτό που θες να ρωτήσεις. Το γυρίζεις, δεν πρόκειται να σε ρωτήσω ούτε για την ιδιωτική ζωή σου, ούτε με ποιον βγαίνει το βράδυ. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο? Όχι. Πολύ ωραία. Τι θέλουμε όμως να ρωτήσουμε? Την ειδική φιλοσοφία. Την ειδική φιλοσοφία. Ποια είναι η σχέση σου με την ειδική φιλοσοφία? Και προφανώς δεν μας ήρθε έτσι το ερώτημα, έτσι δεν το σκεφτήκαμε τώρα. Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό ασχολούνται όλοι με το τι είχε συμβεί πριν από ένα χρόνο. Τι είχε συμβεί πριν από ένα χρόνο? Είχαμε πάει κάποιοι φίλοι όλοι μαζί μια εκδρομή στην Ινδία. Μάλιστα. Εκεί συναντήσαμε για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας πνευματικός δάσκαλος, που δεν έχει καμία σχέση με θρησκείες. Χριστιανή Ορθόδοξη είμαι, πηγαίνω στην εκκλησία, αγαπάω πολύ θρησκεία μου, μου αρέσει. Από εκεί και έπειτα, ινδική φιλοσοφία, έχω διαβάσει κάποια βιβλία του δασκάλου και μόνο αυτό έχει συμβεί, τίποτα άλλο. Και συγγνώμη, Άκη, είναι αυτό που μας είπες στην αρχή της εκπομπής, σε βοηθάει, είναι κάποια δύναμη που σε βοηθάει να φεύγεις, να μπαίνεις σε κάποια άλλη διάσταση, όπως είπες, για να αποκτάς κάποια δύναμη? Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι παίρνουμε κάτι από κάποιον άνθρωπο, από κάτι που θα διαβάσουμε. Κάτι μας δίνει, τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι έχω μάθει πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο, από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο και στην προσωπική μου ζωή. Πιο πολύ στην προσωπική μου ζωή και μετά στην αθλητική. Γιατί αν δεν είμαι υγιής στην προσωπική μου ζωή, δεν θα μπορώ να είμαι και στην αθλητική μου. Όταν λες, Νίκη, προσωπική ζωή, από ό,τι μας έχεις μέχρι στιγμής, έχουμε συμπεράνει ότι δεν έχεις και προσωπική ζωή, έτσι? Η προσωπική μου ζωή έχει σχέση με το τι κάνω, με το τι σκέφτομαι, πώς είμαι σαν άνθρωπος. Και τι στόχους έχω στη ζωή μου. Αυτό εννοώ προσωπικά. Τι είναι αυτοί οι στόχοι λοιπόν στη ζωή σου? Οι στόχοι είναι... καταρχήν, θέλω να είμαι πολύ απλός άνθρωπος. Προσιτή. Προσιτή, παύλα, από μακρύ. Δεν συνδυάζονται αυτά. Ξέρω τον κατάλληλο τρόπο. Ξέρω τον κατάλληλο τρόπο. Την κατάλληλη στιγμή που μπορεί να κρατηθεί μια ισορροπία. Μ' αρέσει να κρατάω ισορροπία. Δεν θέλω η ζυγαριά να ανεβοκατεβαίνει. Μ' αρέσει να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες. Δεν ξέρω να το καταφέρνω. Δεν ξέρω να το καταφέρνω αυτό όμως. Υπάρχουν στιγμές που το καταφέρνω και δημιουργώ. Υπάρχουν άλλες στιγμές που δεν το καταφέρνω και γίνομαι. Γιατί έχω και μια τάση αυτοκαταστροφής μέσα μου. Το οποίο πηγάζει από πολύ παλιά. Ενδίδεις δηλαδή σε όλες τις προκλήσεις. Είναι δύσκολο να κρατάς ισορροπία όταν ενδίδεις όλες τις προκλήσεις, όταν βλέπεις προκλήσεις. Κάνω τις επιλογές μου. Πιστεύω ότι για να μπορέσω να συνεχίσω, πρέπει να κάνω επιλογές. Οι επιλογές για μένα είναι οι φίλοι μου πιο σημαντικοί. Έχεις φίλους? Έχω φίλους. Έχω τη Μαρία Ναλεβίζου που είναι παλιά αθλήτρια της Εθνικής, τη Γογό, τον Κωνσταντίνο. Εκεί πάρω πολλούς γνωστούς. Mm-hmm. Αλλά ξέρω ποιοι είναι οι φίλοι μου. Τους έχω διαχωρίσει πλέον. Γνωστοί και φίλοι μου. Δηλαδή είσαι μόνη σου, νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις με έναν άνθρωπο. Έχεις την ευχέρεια να σηκώσεις το ακουστικό και να πάρεις ό,τι ώρα κι αν είναι. Ναι, πιστεύω ότι την έχω αυτή την ευχέρεια. Μάλιστα. Πώς ντύνεσαι? Είπες είσαι απλός άνθρωπος. Τι σ' αρέσει στον τύπο? Ξέρεις που το πάω εγώ τώρα. Ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί? Γιατί? Γιατί το πας εκεί που το πας. Ναι, για σε λοιπόν εδώ που το πάω. Πώς ντύνεσαι, τι σ' αρέσει? Πώς ντύνομαι? Να σας πω. Καθημερινά φοράω συνέχεια φόρμες. Αν έχω να πω κάτι κάπου το βράδυ, θα ντυθώ πιο καλύτερα. Δεν θα πω με φόρμες. Τουαλέτα δεν έχω φορέσει ποτέ μου στη ζωή. Θα σου πω, προτιμάς τους Έλληνες σχεδιαστές? Θα πας να αγοράσεις ένα ωραίο σύνολο από έναν Έλληνα σχεδιαστή? Για ποιον λέτε, τον Μιχάλη τον Ασλάνη? Όχι. Γιατί το γνωρίζουν και οι φίλες μου. Ναι, όχι, εμείς δεν πήγαμε στον Μιχάλη. Έχεις εμπιστοσύνη στα χέρια των Ελλήνων Μόρισον? Κοιτάξτε, αν φτιάξει κάτι ειδικά μόνο για μένα, ναι. Και έτσι όπως το θέλω εγώ. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Μας δίνει την μπάσα να δούμε τι έχει ο κύριος Μάκη Τσέλιος για σένα. Ζητήσαμε από τον Μάκη Τσέλιο να σχεδιάσει ένα φόρεμα για την Νίκη Μπακογιάννη. Να δούμε λοιπόν τι έκανε. Η Νίκη Μπακογιάννη είναι μεγάλη ιστορία για την Ελλάδα. Νομίζω πως είναι κάθε μεγάλη χαρά σε ένα σχεδιαστή να την ντύσει. Έχει ένα πολύ ωραίο κορμί και με αυτό της το χάρισμα για μας είναι όλα πολύ εύκολα.
Μπορώ να τις κάνω ρούχα πολλά για την ημέρα, αλλά έχω σκεφτεί και κάτι για τα Χριστούγεννα. Είτε μια μαύρη μακριά τουαλέτα, είτε μια λευκή τουαλέτα, για μένα είναι ό,τι πρέπει. Νομίζω πως η Νίκη θα το αναδείξει μέσα από το θαυμάσιο κορμί και τη δυνατή προσωπικότητα που έχει. Για τα κορίτσια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1986 είχα σχεδιάσει τα ρούχα μαζί με τον Βασίλη. Ήταν η γυναικεία ομάδα της Ολυμπιάδος και ήταν μια θαυμάσια παρουσία. Μας έκαναν μεγάλη χαρά τότε, μου κάνει πολύ μεγάλη χαρά και σήμερα μιλάω για αυτό το πράγμα και για την κοπέλα αυτή που τιμά την Ελλάδα μας. Πώς φάνηκε η τουαλέτα? Ωραία, μπορώ να θα τη φόραγε για τα Χριστούγεννα. Αναλόγως που θα πήγαινα. Γιατί συνήθως τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου τα περνούσα μόνη μου τα Χριστούγεννα. Μόνη σου τα Χριστούγεννα? Ναι. Τύχαινε μόνη μου. Δεν μελαγχολούσες? Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή. Ναι, μερικές φορές όμως είχα μάθει. Αν θα τη φορούσα, αν πήγαινα σε ένα ραβδιόν, θα το φορούσα σίγουρα. Να είσαι μόνη σου στα Χριστούγεννα ή απλά δεν τύχαινε να έχεις την κατάλληλη πρόταση? Προσωπική μου επιλογή. Είναι πολύ βάρβαρο, θα έλεγα τώρα, αυτό που μας λες. Χριστούγεννα, μόνη σου, μέσα σε ένα χώρο, να μην πας πουθενά. Δύσκολο. Κι όμως. Δυστυχώς. Φέτος θα είσαι μόνη σου τα Χριστούγεννα? Δεν πιστεύω να είμαι μόνη μου. Αφού είπες ότι είναι επιλογή σου, πλέον επιλογή σου δεν είναι να είσαι μόνη σου. Είναι καμιά φορά με μελαγχολούν αυτές οι γιορτές. Κυρίως των Χριστουγέννων, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορείς στον πολύ κόσμο. Τα πολλά φώτα. Μ' αρέσει να είμαι παρατηρητής. Και αν είμαι μέσα σε πολύ κόσμο, μ' αρέσει να. Γι' αυτό και καμιά φορά τα βράδια παλιότερα όταν έβγαινα, συνέχεια ντυνόμουν στα μαύρα. Φορούσα μαύρα ρούχα και περνούσα παρατήρητη πάντα. Και τώρα μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να είμαι το επίκεντρο. Μ' αρέσει να είμαι σε μια αγωνία και να παρατηρώ. Γι' αυτό θα γίνει δημοσιογράφος. Έτσι. Γιατί της αρέσει να παρατηρεί. Για την Ατλάντα που λέγαμε πριν, εκεί μας είχε ντύσει, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος μας είχε ντύσει. Αρτίστη Ιταλιάνη, νομίζω, είχαμε ντυθεί. Κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είχα πάρει μαζί μου καθόλου ρούχα για να βγαίνω. Πήγες στην Ατλάντα, αυτό το λόγο, έτσι, γιατί δεν ήθελα να βγαίνω. Και συγκεκριμένα μετά, αφού κέρδισα και μετά, με παρακαλάγανε πάμε να βγούμε, πάμε μια βόλτα, γιατί βγαίναν όλα τα παιδιά. Λέω, παιδιά, λέω, δεν μπορώ, κουράστηκα πραγματικά, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω την άλλη μέρα. Και όταν βγαίνεις το βράδυ, πού πηγαίνεις? Το βράδυ. Ναι, όταν βγαίνεις τα βράδια έξω. Μπουζούκια, θέατρο, κινηματογράφος. Μπαρ. Θέατρο, ναι, πηγαίνω καμιά φορά. Θέατρο, γιατί. Να πηγαίνω στο θέατρο. Έχω κάποιους γνωστούς που. Τι μουσική σ' αρέσει? Μουσική μου αρέσει, μ' αρέσουν τα πάντα. Μ' αρέσει η Σπανουδάκης, μ' αρέσει η έθνικ μουσική. Mm. Ελληνική μουσική δεν ακούω πολύ συχνά. Τζαζ και η ροκ, όλα τα είδη. Αλλά όταν τύχει κάμια καλή ζεμπεκιά μπροστά, αλίμονο. Ναι, μ' αρέσει ο Χριστάκης από τα ελληνικά. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που σου αρέσει πάρα πολύ για να χορέψεις? Ποιο? Ναι, ποιο, πες το μας τώρα, ποιο είναι? Δεν μπορώ να το πω. Γιατί? Τι, δεν γίνεται. Έλα, γιατί. Ποιο τραγούδι σε ξεσηκώνει περισσότερο από όλα? Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που θα πεις, ναι, θα το χορέψω τώρα? Θα ανέβαινες και στο τραπέζι πάνω, ας πούμε, γι' αυτό. Το Χριστάκι που λέγεται. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και όχι κορόιδο κλουβί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σε πιάσει κορόιδο κανείς, Νίκη. Εγώ το λέω αυτό έτσι. Δεν ξέρω, καμιά φορά πιανόμαστε όλοι μας στη ζωή μας. Θέλουμε και το κάνουμε, θα έλεγα εγώ. Αν είμαστε συνειδητοποιημένα άτομα, όπως είπες προηγουμένως, και πιαστούμε κορόιδο. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις τώρα μετά την Ατλάντα έχω πέσει σε τέτοιες καταστάσεις και δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω δεχτεί κάποια τηλέφωνα. Έχω. Και τι δεν μου ζητάνε? Θαυμαστών. Όχι θαυμαστών, για διάφορες περιπτώσεις. Επειδή με πιάζουν, στα αφήνουν πριν να κλείσουμε. Πέρασε η ώρα μας. Θα πάρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πώς το βλέπεις? Καταρχήν πρέπει πρώτα να κάνουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 97. Και από εκεί θα κρυθεί αν θα πάμε καλά. Είμαστε ικανοί να τα καταφέρουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε? Νομίζω ότι μπορούμε να διοργανώσουμε την Ολυμπιάδα του 2004. Mm-hmm. Από εμάς εξαρτιέται. Μάλιστα. Mm. Από όλους μας. Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι και ελπίζω καλά, να παραμείνεις έτσι. Να πήγαν όλα καλά. Όλα καλά πήγαν. Καλή σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στόχου σου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και πάντα να μας πετάς. Να μας ανεβάζεις πάρα πολύ ψηλά. Πολύ. Το έχουμε ανάγκη. Οι Έλληνες το έχουμε ανάγκη να ανεβούμε πολύ ψηλά. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά το Πεντελικό και τον όμορφο χώρο που μας προσέφερε. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που περάσατε αυτό το απομεσημέρο της Κυριακής μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα.